χλωρόφυτο. Το χλωρόφυτο ή αράχνη είναι ακόμα ένα ιδανικό φυτό εσωτερικού χώρου για αρχάριους. Ο μόνος τρόπος για να εξολοθρεύσεις αυτό τον ηθαγενή της Νότιας Αφρικής είναι να τον παραμελείς συνειδητά. Η αράχνη αναπτύσσεται παντού. Τα φύλλα της μοιάζουν με κορδέλες και ξεπηδούν από το κέντρο του φυτού σε όμορφες πράσινες και λευκές αποχρώσεις. Η κοινή αράχνη έχει φύλλα με πράσινο άκρο και λευκό εσωτερικό τμήμα. Υπάρχουν όμως ποικιλίες που διαθέτουν λευκό άκρο και πράσινο εσωτερικό τμήμα. Δεν είναι ιδιότροπο με το φως και αναπτύσσεται σχεδόν παντού. Όμως τα πολύχρωμα φύλλα της είναι σε τέλεια φόρμα όταν βρίσκονται σε ένα ηλιόλουστο περβάζι. Επειδή είναι από τη φύση της αναρριχητικό φυτό, μπορεί να αναπτυχθεί σε μία γλάστρα στο έδαφος, αλλά και σε μία γλάστρα κρεμασμένη στον τοίχο. Επίσης, είναι ιδανική για υδροπονική καλλιέργεια. Η αράχνη αναπαράγεται βγάζοντας μακρύς μίσχους από το κέντρο της, το άκρο των οποίων έχει ένα μικροσκοπικό άνθος που μετατρέπεται τελικά σε μία καινούρια αράχνη. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να την αναπαράγετε εξαιρετικά εύκολα. Απλώς γεμίστε μία μικρή γλάστρα με χώμα και τύρφη και τοποθετήστε την κοντά στο μητρικό φυτό. Αφαιρέστε μερικούς μίσχους, οι οποίοι θα έχουν τα πρώτα σημάδια ανάπτυξης συστήματος ριζών στις άκρες τους και τοποθετήστε τους απαλά στην καινούργια γλάστρα. Χωρίς να τους αποσπάσετε από το μητρικό φυτό, βάλτε χώμα τριγύρω και ποτίστε τους προσεκτικά. Όταν βγάλει καινούργια φύλλα το νέο φυτό, αποκόψτε το από το μητρικό φυτό με το ψαλίδι κλαδέματος. Δεν υπάρχει πιο εύκολος τρόπος για να προσθέσεις επιπλέον αράχνες στη συλλογή των φυτών σου. Η χαρά που παίρνουμε από τα φυτά εσωτερικού χώρου και η θέρμη και το χρώμα που προσθέτουν στα σπίτια μας είναι η μεγάλη μας ανταμοιβή για τη μικρή προσπάθεια που καταβάλουμε για να τα διατηρήσουμε.